Αυξημένα είναι τα ποσοστά βροχόπτωσης στην επαρχία Πάφου το πρώτο τριήμερο του Γενάρη, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου. Ενδεικτικό της συνεχούς βροχόπτωσης είναι το ποσοστό του 51% κάλυψης της κανονικής βροχής για τον μήνα, το οποίο είναι το υψηλότερο παγκύπρια και που καταγράφηκε στην ανατολική πλευρά της Πάφου, στην περιοχή του αεροδρομίου, σε σύγκριση με 40% στα Πλατάνια και 38% στο Σαϊτά. Φυσικό επακόλουθο της έντονης βροχόπτωσης ήταν να κατεβούν ορμητικά οι ποταμοί Διαρίζος, Ξερός και Έζουσας, καθώς και μικρότεροι ποταμοί Ιριάκια, δημιουργώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, ικανοποίηση και κλίμα εφορίας στους κατοίκους όλης της επαρχίας. Η ροή των νερών όμως, εκτός από την ευεργετική της πτυχή, δημιούργησε και μικροπροβλήματα λόγω υπερχείλισης κυρίως αγροτικών δρόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, κλειστοί είναι οι δρόμοι Γεφύρη του Τσελεφού, Άγιος Νικόλαος Πάφου, Μιλικουρίου, Πλατή Αγίου Νικολάου, Κελοκεδάρων Αμαριέτης Νατάς, Κουκλιών προς το Μνημείο Ευάγγελου Φλωράκη, Αγίου Νικολάου προς εκδρομικό χώρο Πέρα Βάσας, Επισκοπής Νατάς. Από την βροχόπτωση του τελευταίου 24ωρου, οι ροές στους 7 ταμιευτήρες νερού της Πάφου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Υδάτων, ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα συνολικά 5,2 παγκύπρια, ποσοστό 59%. Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που υπερχείλησαν και τα 7 φράγματα της Πάφου ήταν το 2012, ενώ το 2013 υπερχείλησαν τα 5 από τα 7 φράγματα πλην του Μαυροκόλυμπου και της Αρμίνου, το οποίο ενισχύει τον Νότιο Αγωγό.